Αν ρίχνατε μια ματιά στα πρακτικά, αλλά νομίζω πρέπει να το θυμώσετε, γιατί είστε πάντα στην αίθουσα μέσα της προηγούμενης Βουλής, θα βλέπατε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που έκανα αναφορά σε αυτό το ίδιο, ότι το μόνο πράγμα που άνθησε οικονομικά ήταν ο τουρισμός, αναφερόμουν στους εργαζόμενους. Έχετε απόλυτα δίκιο σε σχέση με τους εργαζόμενους, έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση και το γεγονός ότι είμαι αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δεν με κάνει να ξεχνώ αυτά που υποστήριζα ένα μήνα πριν ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεύτερον, δεν υπάρχει πρόβλημα στον τουρισμό μόνο με τους εργαζόμενους. Υπάρχει επίσης και με τα έσοδα. Αν δείτε, θα δείτε ότι για μια τεράστια αύξηση του τουρισμού τα έσοδα τα οποία εισέρευσαν είναι εντελώς δυσανάλογα. Γιατί αυτό θέτει πάρα πολλές πλευρές. Θέτει την πλευρά του τι γίνεται στην πραγματικότητα με τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα στον τουρισμό που δουλεύουν σχεδόν flat. Και γι' αυτό καταφεύγουν και στη μαύρη εργασία, δηλαδή σε ένα συνολικό σχέδιο υπεράσπισης εργασίας και υπεράσπισης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί, που όμως το θέμα το υπόλοιπο της εργασίας και της ανάπτυξης δεν είναι αντικείμενο του δικού μου, του Υπουργείου, το οποίο εκπροσωπώ. Δεύτερον, φοροαπαλλαγές και φοροαποφυγή που είναι βεβαιότατα θέματα του Υπουργείου Οικονομίας. Εδώ θα είμαστε και τους επόμενους μήνες. Νομίζω θα έχουμε όλη την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εντελώς συγκεκριμένα. Και τρίτο και τελευταίο, ποιος θα υπερασπιστεί πρακτικά μια τέτοια κυβέρνηση σαν τη δική μας, αυτοί που έχουν ή αυτοί που δεν έχουν, και ποιος θα βοηθήσει σήμερα να κρατήσει αυτή η κυβέρνηση μέσα στις τεράστιες πιέσεις που υφίσταται, οι οποίες παίρνουν και πρακτική μορφή, αυτοί που έχουν ή αυτοί που δεν έχουν. Νομίζω ότι πριν απ' όλα και ίσως και θα το κάνουν οι δεύτεροι, γιατί αυτοί καταλαβαίνουν σε μεγάλο βαθμό τι είναι τα συμφέροντα έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή η κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία.